η προεκλογική σκοπιμότητα οθεί τον Ερντογάν σε μια επιθετική ρητορική αλλά και σε μια επιθετική πρακτική. Απ' την άλλη πλευρά όμως να μην βλέπουμε μόνο τα δέντρα και να χάσουμε το δάσος, που σημαίνει ότι πέρα από την συγκυριακή σκοπιμότητα υπάρχει ένα χρόνιο, ένα πάγιο στοιχείο, το ξέρουμε από το 1973 έχει αναπτυχθεί και κλιμακώνεται. Θα σκληρύνει όμως τώρα αυτές τις 66 μέρες, κύριε Λιγερέ, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Αν μέχρι τις 24 Ιουνίου τουλάχιστον οι πολιτικές δυνάμεις ή η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων βλέπει μία όξυνση στις σχέσεις μας μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μάλιστα η κυβέρνηση λέει ότι μετά τις εκλογές, αν τελικά ο Ερντογάν γίνει σουλτάνος, θα ηρεμήσει. Μπορεί συγκυριακά να έχουμε μια τέτοια διακύμανση. Ναι. Θέλω να κάνω μια σύγκριση. Πριν ένα χρόνο ακριβώς, τέτοιες μέρες, έγινε το δημοψήφισμα. Ναι. Τότε είχε επικρατήσει το ναι, δηλαδή η επιλογή του Ερντογάν, η έγκριση του συντάγματος, με οριακή πλειοψηφία και με πολλές βάσιμες καταγγελίες για εκτεταμένη νοθεία, ειδικά στις κουρδικές περιοχές. Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Μην ξεχνάτε ότι από το 2002, τον Νοέμβριο του 2002, που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έχουν μεσολαβήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες κερδίζει συνεχώς ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο είναι μια άλλη συζήτηση, μπορεί ενδεχομένως να τα πούμε μετά. Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο φθοράς. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα με την έννοια μιας κοινωνίας. Είναι τρεις, μια χώρα. Έτσι. Είναι τρεις, είναι τριχοτομημένη. Η μία είναι η κουρδική Τουρκία, δηλαδή το κουρδικό στοιχείο το οποίο έχει μπει σε έναν άλλο δρόμο. Η δεύτερη Τουρκία είναι η βαθιά Τουρκία που βασικά εκφράζεται από τον Ερντογάν. Και η τρίτη Τουρκία είναι η δυτικότροπη Τουρκία. Δεν είναι μόνο η κεμαλική, είναι και φιλελεύθερη δυτικότροπη. Στρώματα τα οποία βρίσκονται κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και στις παραλιακές επαρχίες, στα παράλια. Αυτή ψήφισε, και αν δείτε το χάρτη, εναντίον του Ερντογάν. Δεν πρόκειται μόνο για μια ιδεολογική πολιτική αντίθεση. Γιατί και στην Ελλάδα έχουμε, και μάλιστα σε συνθήκες πόλωσης οξύνονται και τα πνεύματα. Εκεί είναι κάτι βαθύτερο. Εκεί είναι βαθιά πολιτισμικό. Στην πραγματικότητα, ας το πούμε, αυτή η παράλια, βγάζω τους Κούρδους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και εθνικό το ζήτημα. Η παράλια Τουρκία, η δυτικότροπη Τουρκία, δεν αναγνωρίζει καν τον Ερντογάν ως ηγέτη. Κύριε Ρήγα, φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε μία περίοδο μεγαλύτερης όξυνσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Από τη φύση μου δεν έχω τέτοια άποψη. Έχω περάσει και την κρίση, το θερμό επεισόδιο του σεισμίκ, αλλά και των ημνίων. Νομίζω η αντιμετώπιση η οποία κάνουμε ως κυβέρνηση σήμερα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική άποψη που έχουμε για τα εθνικά ζητήματα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, το πώς αντιμετωπίσαμε όλη την όξυνση η οποία υπάρχει. Άρα θεωρώ ότι από τη μεριά μας γίνονται όλα αυτά με σταθερό προσανατολισμό να μην δώσουμε καμία λαβή, να μην δημιουργηθούν για την γλωσσία όμως. Και οι Τούρκοι και οι αντιπολίτες. Αυτό θα ήθελα τελικά να καταλάβουμε, γιατί από χθες το βράδυ ακούω αντιθέμερες απόψεις. Για παράδειγμα, ακούω και μίλησα και με κάποια στελέχη από την κυβέρνηση και λένε ότι υπάρχει προβληματισμός για το επόμενο διάστημα και υπάρχει και μία λογική έντασης και κλιμάκωσης. Και ο κ. Παπαδημούλης που μιλήσαμε πριν είπε ότι δεν το αποκλείω να μπει σε μία λογική όξυνση. Το ίδιο και... Ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να το αποκλείσει? Αλλά... Ναι, είναι άλλο να αποκλείς όμως, Σταύρο, και είναι άλλο να λες, για παράδειγμα, η εκτίμηση το ότι δεν θα έχουμε κάτι μέχρι τότε και απλά οι κορώνες είναι μόνο για ιστορικούς λόγους, από την εκτίμηση ότι μπορεί να έχουμε επιδείνωση, διότι ξεκινάς από άλλη αφετηρία σκέψης, έχει διαφορά. Έχει διαφορά, αλλά αν ακούσουμε τον κύριο Ρήγα, αλλά και την κυβέρνηση, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω εύκολα καλά λόγια, αλλά έχει δίκιο η κυβέρνηση. Αυτή την περίοδο χρειάζεται, για να χρησιμοποιήσω ένα μπασκετικό όρο, άμυνα ζώνης. Όχι man to man. 2-3. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δώσεις ευκαιρίες για εύκολες επικοινωνιακές νίκες στην άλλη πλευρά. Γιατί ο πειρασμός υπάρχει στην άλλη πλευρά και το είδαμε, διότι η διαφορά του πέρσι με το τώρα, τι την έκανε? Άρα, Σταύρο, εξαρτάται από εμάς, από τη δική μας στάση. Όχι, όχι. Ή από παίζουμε και εμείς όμως ένα ρόλο. Μήπως όμως ο Ρημισκόνιδα, κύριε Ρήγα, κάνουν κακό, κάτι, ναι. Και δεν ολοκλήρωσα. Εγώ προφανώς και υπάρχει η όξυνση από την άλλη πλευρά. Προφανώς και διαμορφώνησε πολλά πεδία ένταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτά που λέμε εμείς ή που σας εξηγώ, ότι δεν θα πρέπει να είναι η στάση. Και υπήρχαν και περίοδοι και άλλες και για άλλα θέματα που κρατήσαμε αυτή τη στάση.
και για το θέμα της Συρίας και παντού. Εγώ θέλω να πω το εξής όμως, να συμφωνήσω με τον κύριο Λιγερό στο εξής. Έκανε μια ανάλυση. Υπάρχει ένα σημείο όμως, το οποίο μάλλον το πέρασε γρήγορα, ίσως δεν το αντιλήφθηκαν και οι τηλεθεατές. Ότι στην Τουρκία τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Η στρατηγική του Ερντογάν, εδώ και αρκετά χρόνια, ίσως από την δεύτερη θητεία του και μετά, είναι η αποδόμηση ό,τι έχει να κάνει με τον Κεμαλισμό, mm-hmm. με το κράτος του Κεμάλ. Mm-hmm. Το οποίο είχε πάρα πολλά στοιχεία. Άρα είπε το πολύ ορθά το τι συμβαίνει στα παράλια, η φιλελεύθερη Τουρκία, η δημοκρατική Τουρκία, ένα δημοκρατικό κομμάτι της. Και ταυτόχρονα όμως έχει να κάνει και με τα εθνικά θέματα. Εκεί λοιπόν συμπαρασύρει, και αυτή είναι η εκτίμησή μου, συμπαρασύρει και τις άλλες δυνάμεις της Τουρκίας. Δεν μιλάω βεβαίως για το. Για τα κόμματα τα οποία έχει θέση και οι ηγέτες του είναι στην φυλακή. Αλλά μιλάω για τα υπόλοιπα, τώρα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Η οποία και αυτή οδηγείται να ακολουθήσει αυτή την τακτική, παρόλο που υποτίθεται εκφράζει τον Κεμαλισμό. Ακήρυχτο πόλεμο έχουμε, κύριε Ρήγα, γιατί το ακούμε, το λέει, το είπε ο κύριος Κουβέλης, το είπε και ο κύριος Καμένος. Και μπορώ να το πω κι εγώ σαν λέξη και θα σου πω τι εννοούμε ή τι εννοώ θα εννοούσα εγώ. Όταν βρίσκεσαι σε μία ένταση και προφανώς οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να υπερασπίσουν οποιαδήποτε ακραία κατάσταση ενδεχομένως να βρεθεί και βρίσκονται στο κόκκινο, είναι προφανώς να συμβούν τέτοια ατυχήματα και τέτοιες καταστάσεις απρόσμενες για τους Έλληνες αξιωματικούς. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας εκήρυκτος πόλεμος. Και εγώ έχω επισημάνει και το λέμε και το είχα πει και πέρυσι στην επίσκεψη που είχαμε κάνει. Είχαμε συναντηθεί και με τα τρία κόμματα τότε, πρόπερση μάλλον, ότι δεν μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε και να αφήνουμε ένα περιθώριο με αυτή την ένταση να χάνονται νέοι άνθρωποι, να καταναλώνονται εξοπλιστικά, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε η καλή γειτονία να ήταν προς όφελος και της οικονομίας, αλλά και την περίοδο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο. Άρα νομίζω ότι ο λόγος μας, κυρία Ιωάννου, και ο λόγος σας, η αλήθεια είναι λίγο μπερδεύει. Και κυρίως είναι επιμονή. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Επιμονή σε αυτή την αντίληψη. Η βασική εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι ο Ερντογάν επιδιώκει θερμό επεισόδιο ή όχι. Λοιπόν, γιατί είναι άλλο το ατύχημα. Το ατύχημα είναι ατύχημα. Αλλά η κυβέρνηση με τι στρατηγική πορεύεται. Μπαίνει σε ένα πρόβλημα διαχείρισης της κοινής γνώμης. Δηλαδή και οι τρεις εδώ μιλάτε με τον κόσμο. Δεν σας λένε ανησυχώ. Δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται με την Τουρκία. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί το πράγμα λίγο το έχετε χάσει, αν μου επιτρέπετε. Έχετε μπερδέψει τον κόσμο. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Βγαίνουν κάποιοι και λένε και τώρα, πριν από κανένα πρόβλημα, δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά βγαίνουν άλλοι, λένε πόλεμος. Δεν υπάρχει αγωνία ιδιαίτερη. Ίσα προετοιμάζονται και για την τουριστική περίοδο. Όλοι είναι σε μία. Ναι, αυτό όμως δεν δείχνει μια αγωνία ή έναν φόβο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Προβληματισμός βεβαίως υπάρχει. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς λέμε. Ότι, και μην βάλετε τώρα το στοιχείο, γιατί βάλατε, κυρία, το πιο στοιχείο. Βάλατε το στοιχείο ότι αν κάνουμε εκτίμηση, θέλει να κάνει θερμό επεισόδιο. Ναι. Μπορεί και να είναι στο μυαλό της, εγώ λέω. Ναι. Το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε τέτοια αντίληψη. Το ερώτημα τι κάνεις εσύ για να αποφύγεις οτιδήποτε. Τώρα αυτό είναι το ερώτημα, κυρία Τζίμα. Δηλαδή, αν θα μπει στη βραχονισίδα. Λοιπόν, λέω εγώ λοιπόν. Και κλείνω λοιπόν ότι αυτό. Είναι διαφορετικά να έχεις κάνει την εκτίμηση από τα δεδομένα σου ότι ο Ερντογάν το κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Άρα απλά θα φωνάζει. Όχι, είναι πολλοί λόγοι που μπορεί. Εγώ εξήγησα. Άρα απλά θα φωνάζει. Μισό λεπτό. Και είναι άλλο να εκτιμάς ότι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα προχωρήσει και σε κάτι περισσότερο. Αναλόγως φτιάχνεις και την άμυνά σου. Αν θέλετε να σας πω ότι εμείς γενικά είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Αλλά υπάρχει το άλλο. Δημόσια λέμε ότι οι συνθήκες είναι δεδομένες, δεν αμφισβητούνται από κανένα τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα εθνικά σύνορα. Και αυτές οι απαντήσεις δόθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι απαντήσεις ήταν, ότι είναι τα σύνορα της Ευρώπης και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Έχει ανοίξει η Τουρκία, όχι με εμάς μέτωπο μόνο. Έχει ανοίξει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ελλάδα. Γιατί το άλλο πρόβλημα δικό μας. Θες να λέει ότι υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση σε αυτή την κλιμάκωση. Έτσι δεν είναι, και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, το γεγονός ότι έχεις μια πολιτική διπλωματική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου λίγο. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, μην τρελαθούμε, δεν θα έρθει κανένας Γάλλος, Γερμανός, Φιλανδός ή δεν ξέρω εγώ, Ισπανός ο στρατιώτης να υπερασπίσει τα νησιά σου.
Να ξέρουμε τα όρια. Δεν το κάνουμε όμως καλά. Όχι. Να θεωρούμε, γιατί αφήνουμε υπόνοια. Όχι, όχι, υπόνοια, δεν... προσέξτε τι λέω. Υπόνοια. Αφήστε με, εγώ σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Που υπερβαίνει το θερμό επεισόδιο, έτσι πως το λέτε. Κύριε Ρίγα, το υπερβαίνει. Κύριε Ρίγα, αφήστε με, εγώ σας άκουσα. Γιατί μιλάτε για στρατιώτες που να περισσοποιηθούν. Άρα πάτε σε μια άλλη. Ακούστε, όταν. Εκδοχή. Όχι, εγώ. Και δεν καλό. Όχι. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να εξτάσω όλα τα ενδεχόμενα. Εγώ το καταλαβαίνω, δεν είναι καλό. Όλα τα ενδεχόμενα. Δεν απαντάει πουθενά, δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία για τέτοια ανάλυση. Η διερεύνηση. Αφήστε με. Εγώ δεν κάνω διαχείριση τη κοινή γνώμη. Εγώ δεν είμαι πολιτικό. Όχι, όχι, είμαι υποχρεωμένο. Για επεισόδιο. Αφήστε με να σα απαντήσω. Αφήστε με, αν θέλετε να σα απαντήσω. Εγώ είπα κάτι. Να μην έχουμε την αυταπάτη, γιατί λέμε σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορεί να το κατανοήσει κάποιο την έννοια, αφού είναι σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπόθεση όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τα υπερασπιστεί. Είναι αυτό δικά μας μόνο. Δεν υπάρχει στην πράξη. Όποιο πιστεύει ότι αυτό θα συμβεί, κοιμάται βαθιά. Επειδή ακούσαμε και τον χρειάζεται να, λέει να ότι το ξεκαθαρίσουμε αυτό, για να ξέρουμε και τι βάρο υπάρχει σε εμά. Γιατί αν νομίζουμε ότι θα έρθουν να τα υπερασπιστούν άλλοι, υπάρχει ένα εφησυχασμό, για να μην πω κάτι χειρότερο. Ένα είναι αυτό. Ναι. Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση, γιατί βάλατε, τι έχουμε. Θέλει ο Ερντογάν θερμό επεισόδιο. Θα σας απαντήσω πολύ καθαρά. Ο Ερντογάν έχει τον πειρασμό για μια εύκολη πολιτική επικοινωνιακή νίκη. Ειδικά αυτή την περίοδο που έχει ανάγκη και ψήφους. Το Αιγαίο είναι γιατί, εύκολη λύση. Γιατί παίζει. Θα σας πω. Τι δεν θέλει ο Ερντογάν. Δεν θέλει πόλεμο με την Ελλάδα. Δεν θέλει. Και οι λόγοι δεν είναι ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη της Τουρκίας. Ειδικά λόγω των μνημονίων, αυτό που είχαμε ως ισορροπία δυνάμεων έστω, έχει διαβρωθεί. Το ξέρουμε. Δηλαδή η ελληνική αμυντική ικανότητα έχει περιοριστεί όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Συμφωνώ, κύριε, από την άλλη, δεν είστε υποχρεωμένος να συμφωνείτε μαζί μου. Όχι, δεν λέω, δεν συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχουν και στοιχεία που το λέτε τώρα, αυτό. Τώρα είναι στοιχειώδη αυτά. Μιλάτε με όρους άλλους. Από την άλλη πλευρά όμως, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν μία στοιχειώδη βάση αποτροπής. Και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία. Να ξέρει ο άλλος ότι εάν μπει σε αυτό τον τυχοδιοκτισμό, το κόστος θα είναι μεγαλύτερο από το όφελος. Γιατί έτσι πάντα λειτουργούν οι ηγέτες. Και αυτό αφορά όχι μόνο το στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και το πολιτικό-διπλωματικό, που επίσης η Τουρκία βρίσκεται σε δυσμενή θέση λόγω της κόντρας με τη Δύση. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, όπως είπα πριν, χρειάζεται η Ελλάδα να έχει μια άμυνα ζώνης, δηλαδή να μην μπλέκει σε ιστορίες που μπορούν εύκολα να μετεξελιχθούν σε κάτι που θα δώσει αυτή την εύκολη νίκη. Απ' την άλλη πλευρά, και το έχει κάνει η κυβέρνηση, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, και όχι μόνο ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός, ότι εάν τεθεί σε αμφισβήτηση εδαφική ακεραιότητα, θα υποχρεωθεί αυτό να υπερασπίσει. Κατά συνέπεια, πρέπει να λάβουμε αυτό υπόψη. Ο Ερντογάν έχει ειδικούς λόγους. Δεν είναι μόνο ότι έχει απλώσει πολύ τραχανά στο ανατολικό μέτωπο. Είχε εμπλάκει η Συρία. Δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα έχει μία αμυντική ισχύ, έχει βάση αποτροπής. Δεν είναι ότι στέλνω δύο ταξιαρχίες για να πάρω το Αφρίν. Είναι και κάτι ακόμα, το οποίο δεν το λαμβάνουμε συχνά υπόψη. Είναι το γεγονός ότι παρά τις μαζικές εκαθαρίσεις, ο Ερντογάν δεν έχει εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις του. Και φοβάται και άλλο πραξικόπημα. Φοβάται ότι σε ενδεχόμενο μία σύραξη, όπου οι στρατιωτικοί εκ των πραγμάτων αποκτούν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων, ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσουν για να το ανατρέψουν. Αυτό δεν είναι ένας ισχυρισμός δικός μου. Αν δείτε, θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, ακόμα και τις προαγωγές των κατώτερων αξιωματικών που τα κάνουν τα συμβούλια, τα στρατιωτικά, τις έχουν πάρει ο Υπουργός Άμυνας. Δεν έχει καθόλου εμπιστοσύνη. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που η ελληνική πλευρά πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Που λέει ο κύριος Λιγερός, σημαίνει ότι δεν μπορούμε ίσως να βάζουμε και τη σημαία σε κάποια νησιά, σε κάποιες βραχονησίδες, όπως αυτό που έγινε στους ανθρωποφάγους έξω από τους φούρνους. Ή το θεωρείτε ακραίο. Ή θεωρείτε ότι κάνουν εξωτερικοί πολιτικοί πολίτες και δεν πρέπει. Γίνεται μια εξωτερική. Περβαίνει δηλαδή τα όρια του καθενός. Καταλαβαίνω τα πάντα, αλλά όταν έχεις να κάνεις με εξωτερική πολιτική και όταν έχεις μια συγκεκριμένη περίοδο έντασης αυτή την ώρα, αυτό ας το αφήσουμε να το κάνει η επίσημη ελληνική κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, οι πολιτικές δυνάμεις οι άλλες. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση πολύ πιο ψύχρεμη και όχι με έναν, θα σας έλεγα, με ένα συνέστημα το οποίο την ώρα εκείνη δεν διαμορφώνει και δεν μπορεί να διαμορφώσει στην ώρα της έντασης
αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό ως συμβουλή για όλους μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει, απαντάω γιατί προφανώς μην εκλειφθεί αλλιώς, όχι από εσάς, ότι δεν υπερασπίζεσαι και δεν υπάρχει δεδομένο και για τις βραχονισίδες και για τα ό,τι είναι από τις συμβάσεις οι οποίες είναι και της Γενέβης και, και των Παρισίων του 47. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν κατοχυρωθεί και έχουν επιβεβαιωθεί και από την Ευρώπη. Εγώ θέλω όμως να φύγω λίγο, αν μου επιτρέπετε, από αυτό, να πω ότι αυτή την ώρα η ελληνική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη στο σύνολο. Δηλαδή, στο να λύσουμε ζητήματα τα οποία χρονίζουν και εθνικά και να έχουμε και αυτή την αντίληψη της σταθερότητας και ταυτόχρονα τη μεγάλη μάχη, η οποία τον Αύγουστο, όπου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, και βγαίνει η χώρα με δυσκολία. Με προβλήματα, ενδεχομένως με προβλήματα. Αλλά θα βγει χωρίς καμία πιστολή. Κύριε Ρήγα, θα βγει τον Αύγουστο ή θα έχουμε μια παράταση, πως διαβάζουμε από χθες το βράδυ. Δεν υπάρχει τίποτα καθαρά, χωρίς πιστοληπτική γραμμή, χωρίς απολύτως. Αν θα υπάρχει παράταση του τρίτου προγράμματος. Λέω, επαναλαμβάνω. Να δείτε πώς μεταφράστηκε αυτό και θα το καταλάβετε. Χωρίς πιστοληπτική γραμμή, τα πάντα δεδομένα και ταυτόχρονα ό,τι εκκρεμότητες έχουν υπάρξει. Γιατί μπορεί να υπάρχουν, είτε για λόγους καθυστερήσεων. Αυτό δεν σημαίνει θα είναι αυτά τα οποία θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα. Δεν είναι παράταση, όλα τα άλλα τελειώνουν. Και είναι δεκτό αυτό και έχει γίνει αποδεκτό το να έχεις καθυστερήσει, παράδειγμα, λέω, το πώς θα γίνουν ή πώς θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στην δημόσια διοίκηση. Και αυτό. Λόγω χρονικών περιθωρίων. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα ότι ολοκληρώνεται αυτό το οποίο έχουμε καθορίσει μέχρι τώρα. Και θέλω να σας πω και κάτι, γιατί άκουσα πάλι τον κύριο Στουρνάρα και αυτή η αιμονή του. Είναι ενοχλητική. Ενοχλητική και όχι γιατί το ακούω και με πειράζει ότι έχω άλλη άποψη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να είναι αυτό που υπογράψαμε το 2015 να λέει ότι η χώρα θα βγει. Στον προηγούμενο γύρο από το 2017 ότι θα βγει από την Επιτροπή και το τελευταίο κομμάτι λέει όχι με πιστοληπτική γραμμή, αλλά με δικό της απόθεμα το οποίο φτιάχνουμε. Αυτό λέει. Άρα μπορεί να επιμένει σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μια αποτυχημένη αντίληψη. Ακούστε λίγο. Μια αποτυχημένη. Θα σας πω, το είπατε μια χαρά τώρα. Μια αποτυχημένη αντίληψη του κυρίου Στουρνάρα ως Υπουργού Οικονομικών, όπου δεν μπόρεσε να βγάλουν τη χώρα τότε από τα μνημόνια και την οδήγησαν εδώ που τη δίκησαν, θέλει να κάνει πραγματικότητα την αποτυχία την οποία είχε γίνει. Και δεν μπορεί να εμπιστευτεί ή δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι μια κυβέρνηση αριστερή, έχοντας κάνει πολύ μεγάλες υποχωρήσεις, και το έχουμε πει αυτό, δεν θα επιλέγαμε πράγματα τέτοια, ότι αυτή η κυβέρνηση αριστεράς μπορεί να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Δυστυχώς αυτό είναι. Δεν είναι ευθύνη του κεντρικού τραπεζίτη πάντως να λέει την άποψή του. Όχι σε αυτά. Διότι να θυμηθούμε τότε με τον κύριο Προβόπουλο που μετά του ζητάγαμε τα ρέστα αν είχε ενημερώσει ή δεν είχε ενημερώσει για την επικείμενη οικονομική κρίση του αρχηγού και τον πρωθυπουργό. Δεν είναι το ίδιο, κυρία Ιωάννου. Γιατί ο κύριο Στουρνάρα το λέει. Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει, αποδεικνύεται ότι το απόθεμα δημιουργείται και βεβαίως αποδεικνύεται και από του θεσμού όλου. Οι οποίοι επιμένουν ότι δεν θα υπάρχει τέτοια προϋπόθεση. Τελειώνει δηλαδή. Αυτό λέω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις για αυτή την ωραία συζήτηση. Και πάμε στο λιμάνι του Πειραιά.